Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στο καφέ Momenti, όπου και μας φιλοξενεί για την σημερινή συνέντευξη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη υποδοχή. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο, θα πω εγώ, γιατί αν και μου το απαγορεύσετε να σας προσφωνώ στον πληθυντικό, θα ξεκινήσω με αυτόν τον τρόπο τη συνέντευξη. Τον κύριο λοιπόν Γιώργο Μακρύ, έναν ταλαντούχο και ένα από τους καλύτερους κωμικούς της χώρας μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και έχουμε πολλά να πούμε, γιατί η αφορμή αυτής της συνάντησης είναι η παράσταση Αμέτη Μουχαμέτη, που θα ανέβει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα λοιπόν, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα, καλησπέρα. Χαίρετε σε σένα. Χαίρετε. Και σε όλους τους θεατές που θα παρακολουθήσουν με όποιον τρόπο αυτή εδώ τη συνέντευξη. Ναι, ήρθαμε στην Αλεξάνδρεια. Παίζουμε αύριο Αμέτη Μουχαμέτη στο Αμφιθέατρο της πόλης σας. Μιας υπέροχης πόλης που είμαι τώρα αρκετές μέρες εδώ. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, έτσι γνώρισα και σένα. Και είμαι στη διάθεσή σου να απαντήσω σε όποια ερώτηση σου έχω δώσει να μου κάνεις. Έτσι τα έχουμε συμφωνήσει από πιο πριν. Είναι δημοκρατικά όλα. Όπως είπαμε στο ξεκίνημα, είναι ένας από τους καλύτερους κωμικούς και δεν θα μπορούσε να λείπει το κωμικό στοιχείο από αυτή τη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ που με κατατάς αυτό, αλλά έχω πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Να βαφτίσω και εγώ τον εαυτό μου. Έτσι, εκεί. Και να πω εγώ, για όσους πιθανότατα δεν το γνωρίζουν, γιατί είναι και πολλά νέα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ στην ομάδα μας, αλλά και στο κοινό μας, εκτός από κωμικός και ηθοποιός, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σκηνοθετεί, που γράφει και που είναι και παραγωγός. Έχεις 4 διαφορετικούς ρόλους, 4 διαφορετικά καρπούζια, θα πω εγώ, γιατί υπάρχει για αυτό το στοιχείο στο Αμέτη Μουχαμέτη κάτω από τις μασχάλες. Και θέλω να μου πεις πώς συνδυάζονται όλοι αυτοί οι ρόλοι, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για να μπορείς να συνδυάσεις τόσα διαφορετικά πράγματα και να έχεις την οργάνωση όλης της δουλειάς σου και όλων των ανθρώπων που συνεργάζεται μαζί σου. Ωραία, τα πες όλα μαζεμένα. Ναι, λοιπόν, θα σου πω κάτι. Όταν κάνεις όλα αυτά, το σίγουρο αυτό που θα κερδίσεις είναι η υπερκόπωση. Α, πάρα πολύ. Είναι ωραία. Το πρώτο. Και το επόμενο βήμα, ο γιατρός. Ο γιατρός. Το ευχαριστώ δεν θα το ακούσεις. Έτσι, 100 φορές να προσφέρεις, μία αν ξεχαστείς, τη μία θα θυμάται ο κόσμος και αυτός είναι και ο χαρακτήρας του Έλληνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το συνιστώ να το κάνουν πολύ. Και δεν συνιστώ να προσπαθεί να γίνει κάποιος και επιχειρηματίας στη χώρα μου. Έτσι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ειδικά στο χώρο μου για μένα. Όταν δεν έχεις τις άκρες που χρειάζεσαι, δυστυχώς είμαστε μια χώρα που πρέπει να έχεις άκρες, βίσματα, γνωριμίες, για να μπορείς να έχεις μάλλον τα δικαιώματά σου. Για να μπορείς να έχεις τα δικαιώματα. Για να έχεις το φυσιολογικό, πρέπει να έχεις γνωριμίες. Μάλιστα. Αλλιώς σε παιδί ενός κατώτερου Θεού. Έχεις γεννηθεί στην Γερμανία, έχεις μεγαλώσει εκεί. Θα ήθελα ένα σύντομο σχολιασμό το πώς είναι τα πράγματα εκεί και το πώς είναι στην Ελλάδα. Γιατί κάναμε λόγο για την Ελλάδα. Ναι. Και στην Ελλάδα γεννήθηκε και το θέατρο. Υπάρχει μια βαθιά ιστορία γύρω από το κομμάτι των θεατρικών παραστάσεων, των συγγραφικών έργων. Υπάρχει τέλος πάντων μια γενέτειρα η οποία υποστήριζε ανέκαθεν το θέατρο και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Δεν θα σου πω ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα το θέατρο. Θα σου πω ότι χρόνια ασχολείται και η Ελλάδα με το θέατρο. Ναι, εντάξει. Και μου ζητάς τώρα να συγκρίνω δύο νόμια πράγματα. Δύο πράγματα, ναι. Είναι άλλη χώρα η Γερμανία. Εμείς σαν χώρα η Ελλάδα έχει καρδιά, έχει συναίσθημα. Όχι ότι δεν τα έχει η Γερμανία. Είμαστε λίγο τότε. Ναι. Το κακό με εμάς, είμαστε λίγο τότε πιο ρομαντικοί. Το κακό με εμάς είναι ότι το 2025 η χώρα μου ζει με τις αναμνήσεις και την ιστορία. Δεν ζει με το τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Ναι. Γιατί 50 χρόνια τα τελευταία είμαστε έτσι. Δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε δημιουργήσει κάτι καινούριο. Τουλάχιστον για μένα, για να αισθάνομαι περήφανος. Ζούμε ακόμα με το τι κάνανε οι παλιοί, οι αρχαίοι, οι προγονείς μας κλπ. Στη Γερμανία όταν έφυγα υπήρχε ακόμα αξίζεις, ανεβαίνεις. Εδώ δεν υπάρχει αξίζεις, ανεβαίνεις. Εδώ. Στοιχείο εξωκρατία παρατηρώ. Όχι, δεν υπάρχει αξιοκρατία. Η άποψή μου προσωπική είναι. Δεν υπάρχει αξιοκρατία στη χώρα μου. Θα μου πεις υπάρχει στη Γερμανία, ναι, την άφησα με αξιοκρατία. Πήγα τελευταία πρόσφατα ξανά να θυμηθώ τη χώρα που γεννήθηκα, μεγάλωσα. Αυτοί που έχουν αλλάξει προς το χειρότερο εκεί είναι πάλι Έλληνες πρώτης γενιάς και δεύτερης που ήμουν εγώ. Δηλαδή πρώτη ήταν οι γονείς μου, δεύτερη είμαι εγώ. Αυτοί έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
Και μιλάω και αναφέρομαι και σε συγγενείς μου, ξέρεις και τέτοια. Έχουν αλλάξει. Εντάξει, έναν κύκλο που τον συναναστρέφεις εδώ και χρόνια και ξέρεις και την πορεία και την εξέλιξη. Εγώ πάλι είμαι ό,τι θες να δοκιμάσεις να το κάνεις. Αν θες να φύγεις, να φύγεις, να πας στη Γερμανία, να πας όπου, όπου μπορέσεις να ζήσεις με αξιοπρέπεια, κάνε την πατρίδα σου. Και την αγαπημένη μας Ελλάδα έχετε στην καρδιά σου. Ναι. Είναι στοιχείο νομίζω που όλοι οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσει να βγουν στο εξωτερικό το ακούω πολύ συχνά. Ακούσε αυτός που βαράει. Αυτός που βαράει είναι από άλλο θέατρο. Έχει δει ότι ερχόμαστε εμείς αύριο αμέτημα. Και κάνει από τα βαράει και τα χαλιά. Αυτό είναι. Τα βλέπει ο κόσμος με θέλει. Όταν περνάω να δώσω μια συνέντευξη έτσι live όπως είμαστε εδώ, άλλος τεινάζει τα χαλιά, άλλος βάζει το σκύλο του να κατουράει. Να σου πω και κάτι. Όμως σου δίνει το κάτι διαφορετικό, το κάτι κεντρικό που άλλος θα πει: α, τι ακούγεται, ας κάτσω να το παρακολουθήσω. Επομένως δουλεύουν όλα αυτά για σένα. Βγήκε άλλη ακόμα, μιλάει αυτός Νεβάρα. Α, βαρέσω τα χαλιά. Να πούμε ότι μπορείτε να πατήσετε ένα like στην συνέντευξη και θα μπείτε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις που δίνει ο Αβένα φυσικά σε συνεργασία με τον Γιώργο Μακρύ. Ναι. Επομένως θα χαρούν οι θεατές μας, οι ακροατές μας να παρακολουθήσουν την παράσταση το Σάββατο και από κοντά να δουν αυτές τις 2,5 ώρες γέλιο που υπόσχεται η παράσταση. Ναι. Αμέτη μου χαμέτη, πάμε τώρα στο Διατάφτα. Μία παράσταση, ένα σταθμός και στην Αλεξάνδρεια. Mm-hmm. Ένα έργο το οποίο υπόσχεται, όπως είπα και πριν, 2,5 ώρες γέλιο. Ένα έργο που πραγματεύεται καταστάσεις της καθημερινότητας. Ακριβώς. Και με πρωταγωνιστές της διπλανής πόρτας. Έτσι. Αν και μπορεί να φαίνονται λίγο απόμακροι από τη ζωή μας, αλλά αν το δούμε το έργο, από όσο καταλαβαίνω, από όσο διάβασα στην περιγραφή, ταυτιζόμαστε πολλές φορές. Μπορεί να δεις κάποιον να είναι ο πατέρας σου, να είναι μάλιστα ο θείος σου, να είναι ο αδερφός σου, να είναι η κοπέλα σου, να είναι η γυναίκα σου, να είναι η θεία σου, η μητέρα σου. Είναι ήρωες της φαντασίας μου, αλλά που είναι βιώματα προσωπικά. Αυτό τώρα, όλο το συνονθήλευμα, να συνδυάσεις 7 πρωταγωνιστές, ναι, να συνδυάσεις τις καθημερινές καταστάσεις, το κωμικό στοιχείο, πώς γεννήθηκε η ιδέα, πώς όλο αυτό που είδες στην καθημερινότητά σου, που μπορεί να είναι και από διαφορετικές χρονικές περιόδους, το κατάφερες να το συνδυάσεις και να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την ιστορία. Κοίταξε. Για να σου είμαι ειλικρινής, εγώ έχω γράψει αρκετά έργα, ναι, 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 και συνεχίζω και τώρα ξεκινάω και γράφω το νούμερο 2, Αμέτη Μουχαμέτη νούμερο 2. Δεύτερος κύκλος, όχι δεύτερη σεζόν, αλλάζει και λίγο το story. Για να το πάμε να το φέρουμε ξανά και στην Αλεξάνδρεια, να το πάμε και σε όλη την πόλη και σε άλλες πόλεις. Η ιδέα ξεκίνησε ως εξής. Έπρεπε να φτιάξω ένα έργο το οποίο να το αγκαλιάσει η μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων, όχι θεατών μόνο, αλλά και αντιδημάρχων, δημάρχων περιφερειών που αγοράζουν παραστάσεις. Μάλιστα. Έτσι, έπρεπε να κάνω κάτι, να σε αναγκάσω να μην πεις εύκολα το όχι. Έτσι, επειδή δεν είμαι στο βαλιτσάκι σου, στην κολογιά σου, επειδή δεν σε γλύφω, επειδή δεν ανήκω σε σένα, επειδή ανήκω αλλού ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η χώρα. Πολιτισμός είναι πολιτική και γέλια είσαι ψήφος. Έχεις άκρες, θα δουλέψεις. Δεν έχεις άκρες, πάλευε μόνος σου. Και έτσι έγραψα αυτό το έργο και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε έμπνευση, όσο χρόνο χρειάστηκε. Πόσο χρόνο χρειάστηκε έτσι περίπου να το ολοκληρώσεις? Κοίταξε, ένα έργο, το έργο. Εγώ έχω γράψει έργο και σε μία ώρα. Εντυπωσιακό. Ναι, είναι πώς θα σου βγει. Μπορεί ας πούμε, να κάθομαι 2 εβδομάδες πάνω σε ένα χαρτί και να μην γράψω τίποτα. Ας πούμε ένα μήνα. Υπήρχε μέσα στο μυαλό μου ένα μήνα να συντάξει σωστά τα πράγματα και με πολλές αλλαγές. Και το καλό είναι ότι με την κωμωδία τη δική μου, ότι σε όποια πόλη πάω καλή ώρα όπως είμαι εδώ τώρα, βάζω μέσα στοιχεία της πόλης σας. Αλλάζει δηλαδή. Αλλάζει σε κάθε πόλη. Αλλάζει. Μαθαίνω, ακούω, ρωτάω, βλέπω τι γίνεται, πού είναι το πρόβλημα, πού μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη παράσταση μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία που δόθηκε το ερέθισμα από την Αλεξάνδρεια. Και από... Αν θέλετε στοιχεία, αύριο 9 και 4. Πατήστε like να κερδίσετε προσκλήσεις. Μπράβο, να κερδίσετε προσκλήσεις και όχι μόνο, να πάνε να αγοράσετε ένα εισιτήριο. Προπόληση γίνεται στο Κύτταρο. Η είσοδος τελευταία στιγμή είναι 14 ευρώ. Με την προπόληση στο βιβλιοπωλείο Κύτταρο είναι 10 ευρώ. 10 ευρώ ήταν ούτε 2 πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή, ντρέπομαι που λέω που έβαλα και το εισιτήριό μου 10. Έτσι. Ναι. Δεν είμαστε μπουζούκια για να βάλουμε 10 ναι. Η συναυλία. Γιατί για μένα πολιτισμός είναι όλα. Πολιτισμός πρώτα είναι το θέατρο και μετά όλα τα άλλα. Για μένα.
Επομένως θα δούμε και στοιχεία της Αλεξάνδρειας στην συγκεκριμένη. Ναι, θα δούμε κάποια κάποια συστατικά που κάνουν όλο το αποτέλεσμα Αλεξανδρινό. Μοναδικό και Αλεξανδρινό. Και πέρα από μένα να τονίσω ότι πρωταγωνιστεί ο Μάρκος ο Λεζές, ναι, το ξέρετε όλοι. Πρωταγωνιστεί ο Βασίλης ο Καμίτς, μου αρέσει που πρωταγωνιστούν. Και συμμετέχουν τώρα θα πω, δεν μπορεί να είναι όλοι πρωταγωνιστές για να είμαστε και ρεαλιστές. Έτσι. Και συμμετέχουν η Μέρη Βλουτή, η Τίσα Βασιλάκη, η Αρετίτσια Μπόκαλου και η Παρασκευή Τζιαρτζιάννη. Είναι μια μεγάλη ομάδα και δεν είναι μόνο αυτή, να σου πω. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, είναι και η τεχνική μου και πίσω από αυτούς υπάρχει και μια άλλη ομάδα που βοήθησε. Δηλαδή είναι το στούντιο Άκης Ομελής, μουσική επένδυση ενώ που έχει αναλάβει όλη τη μουσική, ο φωτογράφος μας ο Πίτερ Τάμας, η IQ Female, IQ Female Closing για τα ρούχα που έχουν ντύσει τις γυναίκες, οι άντρες, εντάξει, καταφέραμε ό,τι είχαμε σπίτι, ντυθήκαμε. Είναι σκηνογραφία, ένα εκπληκτικό σκηνικό ο Περικλής Πριστούρης, ενδυματολόγος η Τούλα η Μακρύ. Είναι μια μεγάλη ομάδα, πιστεύω να μην ξέχασα κανέναν. Και αυτοί είναι πιο πολλοί πρωταγωνιστές. Εμείς απλά είμαστε οι εκτελεστές. Και καμιά φορά μπορεί να κάνεις επιλογές και πραγματικά να είναι εκτελεστές ή του κειμένου ή γενικά μιας παράστασης. Είπες λίγο πριν ότι για να μπορεί να γίνει μια παράσταση αποδεκτή και να μην ακούσει το όχι από τους πολιτικούς και γιατί, το... Ναι, γιατί θες. Και εσύ κάποια στιγμή, κάτσε ρε παιδιά, τόσες εκδηλώσεις κάνετε. Εμείς τι είμαστε παιδιά, κι όμως είμαστε παιδιά άλλου Θεού. Συμφωνώ με αυτό. Ενώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα θέατρο και μια κωμωδία σε κάθε δήμο και σε κάθε νομό, ούτως ώστε... Σε κάθε νομό είναι πολύ έτσι... Σε κάθε δήμο θα πω εγώ καλύτερα. Ναι, σε κάθε δήμο. Ούτως ώστε να... Μη σου πω και σε κάθε χωριό. Ναι, και σε κάθε χωριό, ναι. Ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά με το γέλιο, με την κωμωδία, να γνωρίζει και αυτόν τον κόσμο. Με το θέατρο, ναι. Ακριβώς. Η παράδοση, πώς έρχεται για να κολλήσει με όλο αυτό που εσύ είχες στο μυαλό σου και πόσο σημαντικό είναι στα θεατρικά σου να περιέχονται και στοιχεία της παράδοσης των ηθών, των ηθήμων. Ναι, κοίταξε, σημαντικό. Σημαντικό είναι γιατί και εμείς μεγαλώσαμε με κάποιες αρχές. Πραγματεύεσαι, θέλω να πω, τέτοια έργα ή... Όχι. Φέτος είναι. Εγώ μπορώ να... Γιατί είσαι ένας κωμικός. Ναι, πέρυσι έκανα να καταλάβεις Shakespeare's. Έκανα το Shakespeare μόνος με, που πίνει μπύρες και τα βλέπει αλλιώς. Μάλιστα. Shakespeare's. Κάνω κωμωδίες. Κάνω σάτυρα. Έχω γράψει και επιθεωρήσεις. Έτσι, του χρόνου ετοιμάζω το Αμέτη Μουχαμέτη το 2 που θα είναι εντελώς διαφορετικό. Θες να μας δώσεις και δύο στοιχεία, τι περίπου, πώς είναι η πλοκή, πώς... Ναι, είμαι εγώ, έχω ένα παντοπολείο, είμαι παντρεμένος, Έλλην παντρεμένος, είμαι από την Ετωλοκαρνανία, άπιστος με τη γυναίκα μου, έχω την κοπέλα μου, έτσι, την προσέχω στα μάτια μου, αλλά αυτή πάει και με τον βοηθό μου και με τον πιστό κορίτσι. Η γυναίκα μου πάει με όποιον θέλει, τα παιδιά μου θέλουν να πουλήσουν τα χωράφια μου, τα κάνουν φωτοβολταϊκά. Είναι ό,τι ζούμε. Ναι. Έτσι, είναι μια υγιής ελληνική οικογένεια. Δεν τσακωνόμαστε. Συνυπάρχεται ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Και γίνεται το έλα να δεις στην παράστασή μας. Με φοβερές ανατροπές και ένα φινάλε μοναδικό. Υποσχόμενο για το Αμέτη Μουχαμέτη 2. Το Αμέτη Μουχαμέτη 2 θα είναι τελείως διαφορετικό. Έχει... Κοίτα, να σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Το Αμέτη Μουχαμέτη θα έχει και από άλλες χώρες, να σου το πω έτσι, επειδή θα είναι σε νησί. Έχω αγοράσει, υποτίθεται, ένα κατάστημα franchise σε νησί, επειδή πάει καλά το πρώτο, το παντοπολείο. Και θα μπλέξω και άλλα έθνη μέσα, να το πω έτσι. Επομένως έχει εξέλιξη το έργο, έχει πλοκή, μπράβο, έχει περιεχόμενο, ώστε να μην δούμε κάτι ίδιο. Εγώ δίνω εγγύηση, 2,5 ώρες θα γελάσεις. Όποιος θα γελάσει αυτό εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Ναι. Πώς το δράμα, νομίζω, τώρα είναι δεν είναι... Είναι πιο δύσκολο. Το δράμα θεωρώ ότι είναι ίσως λίγο πιο εύκολο, με την έννοια πια ότι οι πτυχές που θα αγγίξεις στην κάθε προσωπικότητα, ναι, που πιθανότητα είναι και διαφορετικές προσωπικότητες, να είναι πάνω κάτω ίδια πράγματα που θα σου δημιουργήσουν μια θλίψη. Το κομμάτι της κωμωδίας και το κομμάτι του να σε κάνουν να γελάσεις, ίσως στα δικά μου αυτιά και στα δικά μου μάτια, το θεωρώ λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι οι καταστάσεις που πιθανότητα επεξεργάζεται ο καθένας, τα βιώματα, η προσωπικότητα. Αυτό το 2,5 ώρες γέλιο, εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι και πώς το επιτυγχάνεις? Κοίτα, επειδή στη ζωή μου δεν γελάω με όλα αυτά που συμβαίνουν και τραβάω, ναι, γιατί είμαι και εγώ φορολογούμενος Έλληνας πολίτης χρόνια, θα σου πω κάτι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξει κάποιος κωμωδία, ηθοποιός. Όταν ακούς την τηλεόραση και λένε διάφοροι ηθοποιοί
οι οποίοι τους βλέπεις θεωρούν την επιθεώρηση ή την κωμωδία, την επιθεώρηση θα σου πω, γιατί αυτοί που προσπαθούν και παίζουν κωμωδία, τραγωδία παίζουν, γιατί την καταστρέφουν, ναι. Δεν ξέρουν να την παίζουν την κωμωδία. Και αυτοί που όταν ακούσει το οποίο λέει εγώ είμαι τραγωδός ή παίζω δράμα, είναι γιατί ακριβώς δεν έχει το ταλέντο να παίξει και κωμωδία. Ενώ ένας κωμικός ο οποίος παίζει πολύ, πολύ πιο εύκολα το δράμα και την τραγωδία. Μάλιστα, επομένως... Πάλι σου λέω η άποψή μου. Θέμα... Σίγουρα κάποιοι θα γράφουν κάτω τα χιλιά. Αυτό είναι ο Έλληνας όμως, στην κριτική και στην προπονητική πρώτος. Μάλιστα. Για να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση και να κλείσουμε έτσι, το πρώτο μέρος της συνέντευξης, Αμέτη Μουχαμέτη, το Σάββατο. Αμέτη Μουχαμέτη, Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου, αμφιθέατρο, όπως το λέτε, εγώ το λέω ανοιχτό θέατρο Αλεξάνδρειας. Ναι, ναι, ναι. 9 και 4 η παράσταση, 8.30 ώρα η προσέλευση. Η προπόληση εισιτηρίων συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και μέχρι αύριο το μεσημέρι στο βιβλιοπωλείο Κύτταρο. Τρέξτε όλοι, δεν έχει να αγοράσετε κάτι άλλο. Μόνο τα δικά μας εισιτήρια, μόνο Αμέτη Μουχαμέτη είχε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει ούτε να φύγετε έξω, τέλος οι διακοπές. Μαζευτείτε πίσω. Τα παιδιά ξεκινάνε σχολείο, δεν τρέπεστε λιγάκι. Έτσι, καλά τα λέω. Τόσες συναυλίες, τόσα πανηγύρια πίνετε. Φτάνει, ρε, φτάνει, φτάνει. Λάτε να δείτε λίγο θέατρο. Να γελάσετε. Λάτε να γελάσετε. Ή να κλάψετε τα χρήματα που δώσατε σε άλλες εκδηλώσεις. Έτσι. Όπως και να έχει, θα δημιουργηθεί μια πληθώρα συναισθημάτων. Πλάκα κάνω, πάλι εξηγηθώ κιόλας. Καλά κάνετε, όπου θέλει ο καθένας σας πάει, εμείς σας περιμένουμε. Έχω αρκετές μέρες στην Αλεξάνδρεια, έχω μάθει τα πάντα. Και όποιος δεν έρθει πλέον, ξέρω που μένεις. Στο λέω ξεκάθαρα. Τι αποκόμισες από την Αλεξάνδρεια, ποια έτσι είναι η εμπειρία σου από αυτή την επαρχιακή μικρή πόλη? Κοιτάξτε, μικρή δεν σας λέτε. Εντάξει. Μικρή δεν σας λέτε, φτωχούς δεν σας λέτε. Έχετε χρήμα, μυρίζει ναφταλίνη, τα κρύβετε. Κοιτάει. Όχι, ποιος λέει άραγε. Όχι, μια όμορφη πόλη. Μια όμορφη πόλη, μ' αγκαλιάσανε, γνώρισα, έκανα φίλους. Γνώρισα κόσμο, γνώρισα κόσμο. Ευχή μου, σας το λέω, να έρθετε και στο θέατρο. Πιστέψτε με, αξίζει. Δεν το λέω έτσι, αξίζει. Γιατί το κακό, ξέρεις ποια είναι, η ζωή με έχει φέρει έτσι. Εγώ πρέπει πάντα να δίνω εξετάσεις. Όλοι οι ατάλλαντοι, είτε μουσική είναι οτιδήποτε, έρχονται αέρα. Επειδή έχουν τις νοημίες, επειδή έχουν τις εταιρείες, που αυτό ξέρεις από πίσω που πουλάνε εκδηλώσεις και τέτοια. Και εμείς πρέπει να δίνουμε εξετάσεις κάθε φορά σε μία πόλη. Για να ξαναπάμε την επόμενη χρονιά. Αυτό πόσο δύσκολο είναι στην ψυχοσύνθεση του κάθε καλλιτέχνη. Δεν αντέχεται. Γι' αυτό είπες δεν γελάς πολύ. Δεν γελάω πολύ, γιατί η δουλειά μου. Την περιραίωση ατμόσφαιρα, ας πούμε. Άκου, η δουλειά μου, να σου το πω έτσι, επειδή με ρωτάς. Η δουλειά μου την αγαπάω όσο πιστεύω κανένα άλλο. Ναι. Εγώ μεγάλωσα, γεννήθηκα έξω. Στην Γερμανία ήμουνα Έλληνας. Την είχα την Ελλάδα αλλιώς. Ναι. Πίστευα ότι η χώρα μου βλέπει ένα παιδί από μετανάστες, θα γυρίσει, θέλει να γίνει ηθοποιός, θα τον αγκαλιάσει. Όχι. Γνώρισα πολύ κόσμο, έχω μετανιώσει για πολλές γνωριμίες μου. Έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα. Αναγκαστικά τα αποδέχομαι γιατί ήταν επιλογές μου. Έτσι δεν είναι. Και αυτή η δουλειά, επειδή κάνω τα πάντα, γνώρισα και τη δουλειά από την πίσω της πλευρά, με έχει κάνει να χάσω το χαμόγελό μου. Και η αντιμετώπιση αρχών, να σου το πω έτσι, του τόπου μου, με έχει κάνει να ξανασκεφτώ, να φύγω και να μην ξαναγυρίσω. Θα σου θέσω ένα ερώτημα το οποίο ίσως θεωρηθεί και κλισέ, αλλά θα ήθελα και την γνώμη σου, το έχεις ξαναπαντήσει. Ποια συμβουλή θα έδινε σε ένα νέο καλλιτέχνη, σε ένα νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί και έχει μεράκι όπως και εσύ να κάνει κάτι? Να δουλεύεις. Να ακούς είναι το σημαντικό σε έναν ηθοποιό. Να ακούς. Όταν σου λένε να ακούς, δεν σημαίνει να ακούς τι σου λένε μόνο. Να ακούς τι γίνεται. Να ακούς, να σφυρίσεις τη σκηνή πάνω. Ναι. Αν θες να κάνεις, δοκίμασέ το. Αλλά φύγε. Πηγαίνετε Αμερική, πηγαίνετε Αγγλία, πηγαίνετε. Και κάτι άλλο. Μπορεί να είσαι το μεγαλύτερο ταλέντο σε μια χώρα. Μπορεί ποτέ να μην λάμψει το άστρο σου. Σημαίνει μοίρα σου τέτοια. Να μην λάμψει. Γιατί η δουλειά μας δεν είναι. Μην βλέπετε, λέτε, βλέπετε στην τηλεόραση πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστής σημαίνει και καλός ηθοποιός. Πρωταγωνιστής σημαίνει έχει καλές δημόσιες σχέσεις, είναι καλός γλύφτης, σημαίνει και καλός ηθοποιός. Αλλά όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Ξεκινάμε όχι απαραίτητα. Πρέπει να έχεις και τύχη. Μπορεί να μην έχεις τύχη, ρε φίλε. Τέλος. Να μην έχεις τύχη. Η δουλειά μας είναι τύχη. Θέλει τύχη. Θέλει ταλέντο και τύχη. Μάλιστα. Ρώταμε να σου απαντήσω. Θα ρωτήσω τώρα, θέλω να πάω στα πρώτα χρόνια. Φτάσαμε σε αυτήν εδώ την χρονική περίοδο που ανεβάζουμε το Αμέτη Μουχαμέτη, αλλά θέλω να σε πάω κάποια χρόνια πίσω, όταν εσύ ήσουν ένας νέος με όραμα, με φιλοδοξίες, με έτσι, ένα αίσθημα ότι μπορείς να τα κατακτήσεις και να τα ισοπεδώσεις και να βγάλεις από την πέτρα ζουμί που λέμε, και να σε πάω κάποια χρόνια πίσω και να σε ρωτήσω
πώς έγινες ηθοποιός. Έχεις δηλώσει στη συνεντεύξη σου ότι ήξερες από μικρή ηλικία ότι θα γίνεις ηθοποιός. Ναι, πριν 4-5 χρόνια. Ναι, από μωρό. Έπαιζα σχολείο. Υπήρχε μια κλίση. Ναι, δεν είχα μια κλίση. Γι' αυτό μου λέει και γέρνω λίγο. Ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός. Βέβαια, τα χρόνια περάσανε, μεγαλώσαμε λιγάκι. Ήμουνα πιο ρομαντικός. Όταν δεν έχεις απαιτήσεις στον χώρο ή όταν ξεκινάς, νομίζω ότι όλοι σε αγαπάνε. Όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις και διεισδύεις τον χώρο και προσπαθείς να έχεις απαιτήσεις, να έχεις εσύ τον χώρο σου, βλέπεις ότι είναι ψεύτικες οι φιλίες, ψεύτικες. Το καλό σου δεν θέλει κανείς. Και όλοι νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από σένα. Όλοι κάθονται σε μια καρέκλα και στο παίζουν κιόλας. Θα ήθελα να ζήσουν και σε άλλες εποχές, όχι δημοκρατικές. Γιατί το θέατρο δεν είναι δημοκρατία, έτσι θα θέλαμε. Δεν μπορεί να είναι όμως. Γιατί κάποιος πρέπει να πάρει τα ενία, πρέπει να βαράει μαστίγιο. Αλλιώς θα είναι όλα ανεξέλεγκτα. Και κάποιοι που έχουν θέση είτε σε παραγωγές, είτε τηλεοπτικές, είτε αυτά, θα ήθελα πιστεύω να ζουν και σε άλλες πολιτικές εποχές. Τέτοιο ύφος έχουν. Μεταφορικά, να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω. Ναι. Μεγάλο σταθμό στη ζωή σου ο Χάρι Κλίν. Και μεγάλος... και ο Πλατή. Το Πλατή, μεγάλο σταθμό. Καλό. Χάρι Κλίν είναι top. Χάρι Κλίν είναι. Ακόμα ζω από αυτόν. Ακόμα μετρέφει ο Χάρι Κλίν. Η συμμετοχή μου μαζί του. Θέλω να. Επειδή κάποια πράγματα υπόθηκαν έτσι και εκτός κάμερας και έχει ενδιαφέρον η ιστορία πώς μπόρεσες να συνευρεθείς πάνω στο σανίδι με τον Χάρι Κλίν και να ξεκινήσει μια συνεργασία που εξελίχθηκε από όσο καταλαβαίνω σε φιλία, σε σχέση ζωής. Και σε έναν σταθμό στην καριέρα και στη ζωή σου, θέλεις να το μοιραστείς αυτό έτσι με τον υπόλοιπο κόσμο? Κοίτα. Να πεις κάποια πράγματα, γιατί αυτό που λες ότι η υπομονή και η δουλειά μπορούν κάποια στιγμή να έρθουν και να κουμπώσουν με την τύχη, νομίζω πως ισχύει και στη δική σου περίπτωση. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές στη ζωή μου και εκείνη την περίοδο ήμουν μπάρμαν. Όπως όλοι, άμα δεν είσαι μπάρμαν, δεν είσαι ηθοποιός. Σωστά. Και κάποια δηλαδή, στιγμή... πρώτα η προϋπηρεσία είναι άμα έχεις γίνει μπάρμαν, σερβιτόρος. Μέχρι τότε είχα κάνει όχι μόνο αυτά, δούλευα σε εταιρείες πολιτείες, έχω κάνει πολλά από μανάβη. Αυτό σε βοήθησε και στην εξέλιξη του ηθοποιού, στην. Όχι. Αυτό βοήθησε την εφορία να την πληρώνω. Δεν βοήθησε εμένα σε τι. Εντάξει. Στις εμπειρίες, ξέρω εγώ. Η εμπειρία είναι, σου είπα, μάζευε τα και φύγε όσο είναι νωρίς. Προσπαθώ να σε επανέλθουμε στο κομμάτι του Χάρι Κλίν. Πάμε στο Χάρι Κλίν. Εγώ έξι σεζόν προσπαθούσα να έρθω σε επαφή με το Χάρι Κλίν. Και πάντα μου έλεγε στο τηλέφωνο, Γιώργο, ξαναπάρε με Σεπτέμβρη, Γιώργο, ξαναπάρε με Φεβρουάριο, τότε που κανονίζανε για τις χειμερινές και καλοκαιρινές παραστάσεις. Και κάποια στιγμή μετά από την τελευταία φορά, χτυπάει το τηλέφωνο, λέει, γεια σου Γιώργος, Χάρι Κλίν. Δεν το πίστευα. Λέω ναι, για πες. Και μόλις κατάλαβα ότι είναι ο Κλίν, μου λέει σε θέλω κάτι. Και πήγα και έκανα οντισιόν και ήταν και άλλοι ηθοποιοί εκεί και με οντισιόν πήρα τη δουλειά. Ευτυχώς ήταν αξιοκρατική, γιατί έχω πάει και σε οντισιόν που όλα ήταν, είναι στημένα. Γιατί όλες, τουλάχιστον στην εποχή τη δικιά μου, περισσότερες ήταν στημένες. Ξέρανε εξ αρχής ποιον θα πάρουν, απλά για να κάνουν λίγο τώρα εφημερίδες περιοδικά. Και μετά πήγαινε και έβλεπες και λέω, μα δεν είμαστε κανένας από τα παιδιά που είμαστε σε οντισιόν. Ξαφνικά βρεθήκαν αυτά τα ταλέντα. Που δεν ξέρουν να μιλάνε, δεν ξέρουν που θα βάλουν το κόμμα για να παίξω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δυστυχώς. Η ιστορία του Χάρι Κλίν και όλο αυτό που δημιούργησε το μύθο γύρω από το όνομά του, έχεις σκεφτεί πώς μπορεί να διατηρηθεί στον χρόνο και να μπορέσουν να το γνωρίσουν και οι νέες γενιές που πιθανότατα δεν έτυχε να τον δουν, δεν έτυχε να το γνωρίσουν κάποια παιδιά που μεγαλώνουν τώρα? Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν, να μπουν να ψάξουν να βρουν τον Χάρι Κλίν. Ή το Google, άμα πατήσεις Χάρι Κλίν. Ναι, απλά το λέω ότι δεν είναι ένας ηθοποιός ο οποίος είναι ανάμεσά μας, έχει κάποια δράση και αντίδραση με τον κόσμο και το κοινό. Να δείτε πότε έδινε συνεντεύξεις ο Χάρι Κλίν, να δείτε ποιες χρονολογίες, τι έλεγε και πότε αυτά που έλεγε τότε γίνανε. Επίκαιρος. Για να καταλάβετε τι άνθρωπος ήταν. Εύστροφος, ευφυής. Είναι στοιχεία τα οποία ζητάς και εσύ από τους συνεργάτες σου. Σε μίσα στο χώρο και ούτως ώστε να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι κάποιες καταστάσεις, κάποιους χαρακτήρες για να έχεις δίπλα στους ανθρώπους που να συνεργάζεσαι καλύτερα. Τι ζητάς από τους συνεργάτες σου? Να είναι αληθινοί, να έχουν λόγο, να μην είναι αυτό που είναι ο χώρος μου. Πισόπλαζες, μαχαιριές, αυλικοί. Και προσπαθώ να επιλέξω όσο γίνεται λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις.
Έτσι. Να είναι, να έχουν όρεξη. Γιατί όλοι, να σου πω τι κάνουνε, προσπαθούν να κλείσουν μία δουλειά, κλείνουν μία δουλειά και την επόμενη σκέφτονται να πάνε να βρουν τον άλλον για να κλείσουν την επόμενη δουλειά. Δεν κοιτάνε σε αυτή τη δουλειά να είναι καλή, ναι. Μόνο, καταλάβες, στην αρχή. Πάνε κατευθείαν να βρουν, α, έχουμε τώρα εδώ, τα παίρνουμε, ή θα τα πάρουμε, ή μας χρωστάει, ή οτιδήποτε, πάμε να κλείσουμε. Υπάρχει ταλέντο στις νέες γενιές, τα παιδιά που βγαίνουν από τις δραματικές, από τις σχολές. Δεν θα σου το πω αυτό. Θα σου πω ότι έχει ταλέντα. Και αυτό το πράγμα με τις δραματικές σχολές είναι λίγο, με βρίσκει αντίθετο, γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλές. Αν πεις, να γίνεται και ένας έλεγχος εκεί. Ποιες ανοίγουν, ποιοι διδάσκουν, πόσα παιδιά μπαίνουν, πώς μπαίνουν, τι χαρτί παίρνουν, γιατί να είναι ανεξέλεγκτο το επάγγελμά μου. Έτσι. Mm. Και είναι λογικό να ανοίγουν σχολές, γιατί όταν ένα παιδάκι δίνει 3 χιλιάρικα το χρόνο, και εγώ θέλω 30 μαθητές να τα έχω 3 χρόνια για να δώσω ένα πτυχίο. Ναι. Βάλτε τα κάτω. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι σεβαστό ποσό. Ωραία. Αφού έτσι κλείσαμε και το κομμάτι της καριέρας, της συνεργασίας. Όχι, εγώ, γιατί ξέρω ότι πάντα παρεξηγούμε στις συνεντεύξεις μου. Ακούω τι μου λένε. Συμπεραίνω μόνος μου κάποια πράγματα. Βλέπω ότι έχω τα βιώματα τα δικά μου. Θυμάμαι τότε τη δικιά μου δραματική σχολή. Εγώ τελείωσα τη σχολή του Γιώργου Θεοδωσιάδη. Ήταν αλλιώς. Είχα σπουδαίους καθηγητές. Δίναμε εξετάσεις να μπούμε. Δώσαμε εξετάσεις στο Υπουργείο για να μπούμε. Κάθε εξάμηνο δίναμε εξετάσεις για να προχωρήσουμε από το πρώτο στο δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους. Και ξεκινάγαμε, ας πούμε, 30 άτομα και τερματίζαμε στο τέλος 14-17 ή 40 ξεκινάγαμε. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Ναι. Και τότε βγαίνανε και ταλέντα. Ταλέντα όμως. Αλλά γιατί δουλεύαμε. Έτσι, δεν είναι τώρα εδώ, σε θέλω τόσες ώρες εδώ να μην δουλεύω. Και πώς θα πληρώσουμε. Παλιά βέβαια υπήρχε και το ότι αν ήσουν σε μια δραματική σχολή δεν μπορούσες να παίξεις σε τηλεοράσεις. Κάποια στιγμή, εγώ στη Δύση το πρόλαβα αυτό. Ναι, αυτό πώς το αντιλαμβάνεις. Θεωρείς ότι ήταν σωστό, ήταν. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Γιατί και εμένα, αν τότε ερχόταν κάποια πρόταση στη τηλεόραση και γινόμουν πρωταγωνιστής όπως έχουν γίνει άλλοι, δεν ξέρω και γιατί τους προτείναν κιόλας να δουλέψουν. Θα το έκανα, θα πήγαινα στη δουλειά. Εντάξει, είναι ευκαιρίες. Ναι, γιατί βάζεις ένα παιδί να διαλέξει ανάμεσα σε κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τη δουλειά του. Δεν είναι δηλαδή να επιλέξεις το μαύρο με το άσπρο, έχεις να κάνεις με τη δουλειά σου. Είναι δυστυχώς, ξέρεις τι, κι αν έχεις δει όπως βλέπεις και τηλεόραση, βλέπεις τους ίδιους κάθε χρόνο σε άλλα σύρια και σε άλλα σύρια. Δεν είναι η καλύτερη ηθοποιή, είναι καλύτερη σε άλλα. Έχεις δουλέψει όμως και στον κινηματογράφο, όπως είπαμε, στο θέατρο πάρα πολλά χρόνια. Το όνομά σου νομίζω έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το, και με το Χαρικλίν, αλλά και με το κομμάτι του θεάτρου. Του θεάτρου, γιατί. Των παραστάσεων. Ναι, γιατί από το 7 κάνω δικές μου δουλειές. Ναι, γιατί ήξερα ότι άμα πάω σε άλλες δουλειές θα πρέπει να παρακαλάω να κάνω τις σκηνοψεύτικες, άντε να με πάρεις μία στο τόσο και ξανά μάνα και να έχεις τον καθένα να πω. Λέω, άντε, γεια. Και αυτό δεν άρεσε πολύ κόσμο. Και κλάιμα έναν άρεσε, δεν άρεσε. Ψωμί δεν έχω ζητήσει από κανένα, δεν έχω χτυπήσει πόρτες. Έχεις δουλέψει σε τηλεόραση και ενδεικτικά να πω κάποια serials τα οποία έχεις συμμετάσχει. Να στα πω εγώ πριν μου πεις εσύ, γιατί μπορεί να μην θέλω να ακούσω κάποια. Ναι, θα μου πεις γιατί οι επιλογές σου δεν ήταν. Ήθελα να ζήσω κι εγώ. Ήμουν ένας δεύτερο έτος. Έχω παίξει Καλημέρα Ζωή, Λάμψη. Έχω παίξει δύο ξένοι, ένας από τους μαθητές. Έχω κάνει με τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο Σκορπιό, έχω κάνει διαφημίσεις επιτυχημένες και άλλα. Έτσι στο κόψα. Ναι. Για πες. Μάλιστα. Το πριν με το τώρα μου είπες κάποια πράγματα. Μπορεί όμως μια εποχή όπως είχες εσύ στο μυαλό σου την δουλειά να γίνεται τότε. Να την επαναφέρουμε στο τώρα, δηλαδή στο κομμάτι της τηλεόρασης, αυτό που είπες, δεν βλέπουμε. Για μένα, για μένα. Ναι, μια συνθήκη η οποία να μπορέσει να σε δούμε, να δούμε και οι νέους ανθρώπους. Κοίταξε, αυτό για μένα. Είσαι αρνητικό στο κομμάτι της τηλεόρασης, στο κομμάτι του κινηματογράφου. Θετικός είμαι, απλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα εκεί κάποια άτομα τα οποία είναι αρνητικά με μένα. Επειδή δεν νομίζω να βγούνε, πιστεύω να φτάσουν τα 100 κάποια στιγμή, να φύγουν ούτως ή άλλως για να μπορέσουν. Και να έρθει η αλλαγή. Εκεί έστω να κάνω, ξέρω εγώ, το πτώμα. Κάτι. Να θέλω να σου πω, να δω πόσα χρόνια να ζήσουν κι αυτοί. Μάλιστα.
Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση Αμέτη Μουχαμέτη, κάπου εδώ να βάλουμε μία άνω τελεία θα πω εγώ, γιατί τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα τα πούμε στο θέατρο. Άμα πείτε, κοίτα, άμα μπει στο YouTube θα δεις ότι έχω συμμετοχή και στη... έχω πάει στη Γερμανία, έχω παίξει στη Γερμανία, έχω κάνει και εκεί... Με διορθώνουν και στην κάμερά μου. Ναι, το είδα και, μιλάνε και πιο πολύ από εμάς και ενοχλούνε μας. Ακριβώς. Δηλαδή... θα γυρίσω την κάμερα να τους δουν ποιοι είναι ενοχλητικοί. Ακριβώς, θα γίνει εδώ συμβόλαιο να απολυθούν οι άνθρωποι. Δεν το συντάω. Έχω κάνει και στην Γερμανία διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πιο. Έχεις την ατζέντη σου, τον ατζέντη σου, τρέχουν αυτοί για σένα. Εδώ πρέπει να τα κάνεις όλα. Εδώ πρέπει να τα κάνεις μόνος. Όλα. Και αυτό φαίνεται γιατί είσαι και μέρες εδώ και μια δουλειά την οποία την πονάς σε κάθε της κομμάτι. Ξέρεις πόσοι περιμένουν να πληρωθούν. Σίγουρα. Ξέρεις πόσες οικονομικές υποχρεώσεις έχει μια επιχείρηση από πίσω. Γιατί σίγουρα. Το να ανοίγεις εσύ μια επιχείρηση στην Ελλάδα, αυτοί που θα έπρεπε να σε βοηθήσουν έρχονται από πάνω και είναι σαν τιμωρή. Δεν έχω να σε τιμωρήσουν θέλω. Ναι. Γιατί τόλμησες, σου λέει, να κάνεις επιχείρηση. Σου παίρνω το 40%, το 80% θα σου πάρω και ακόμα πολεμάς. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά δηλαδή θα δούμε να πραγματεύονται με κωμικές καταστάσεις στην παράσταση. Αυτά δεν θα τα δεις στην παράσταση. Αυτά στα παγώ. Στην παράσταση έχει μόνο γέλιο δύο μισή ώρες. Αλλά πίσω από το γέλιο και κρύβονται σας λέω κωμικοτραγικές. Ναι, πώς στείνεται, ποια είναι η ζωή του ηθοποιού. Ποια είναι η ζωή ενός ηθοποιού της κατηγορίας δική μου. Δεν είμαι, ξέρω πολύ καλά. Όχι της κατηγορίας που θέλουν οι άλλοι να λένε. Της κατηγορίας που ξέρω εγώ ότι είμαι. Μάλιστα. Θα κλείσουμε με αυτή την δήλωση. Έτσι. Να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε ότι αφήνετε θα ένα σχόλιο. Συγγνώμη, θα συνεχίσετε να μιλάτε. Σας ακούμε εδώ. Δεν θέλουμε να σας ακούμε, κύριε. Σταματήστε, κύριε. Κάντε συνέντευξη δική σας. Τι είναι αυτή, ρε. Πού τους έφερες. Δεν ξέρω πού τους βρήκαμε. Άντε, πες. Για πες. Έλεγα λοιπόν, Αμέτη Μουχαμέτη το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο της Αλεξάνδρειας. Ο Γιώργος Μακρύς και η παράσταση Αμέτη Μουχαμέτη υπόσχονται 2,5 ώρες γέλιο. Αφήνετε ένα like στο σύνδεσμο της συνέντευξης και μπαίνετε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις. Αλλά φυσικά, γιατί η τύχη όπως είπαμε δεν είναι πάντα με τους άτυχους. Με τους άτυχους ακριβώς. Πηγαίνετε στο Κύτταρο, πιο απλά τα πράγματα. Έτσι. Και παίρνετε το εισιτήριό σας, 10 ευρώ η προπόληση, 14 ευρώ στο αμφιθέατρο. Είσαι πολύ καλή δημοσιογράφος, το ξέρεις, ε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σου κάνω πλάκα, είσαι πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ κι εγώ. Καλά κάνεις και μ' αρέσει που θα διώξεις αυτούς που είπαμε. Ναι, νομίζω εδώ πρέπει να μου δώσεις και εσύ το έναυσμα και επιβεβαιώθηκε η αρχική μου σκέψη. Παιδιά, ακούστε με, είναι ο κάμεραμαν που μιλάει πολύ και για φωτισμό ξέρετε τι έχει. Έχει αυτό το φως να βύχει, το άλλος πεθαίνει δίπλα του και αυτός για φωτισμό έχει αυτό που έχουν το φακό εδώ οι ανθρακορύχοι. Για πες. Έτσι λοιπόν, να κάνουμε ένα πλάνο εδώ στους ανθρώπους που είναι πίσω από την κάμερα. Ναι. Ας δώσει ο σκηνοθέτης. Δώσε σε μένα πλάνο για να γυρίσει η κάμερα. Να γυρίσει να δει τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, βύχει. Βύχει, λιποθυμάει, πίνει. Α, δεν είσαι. Ναι, έχει, ο άλλος δίπλα του. Βύχει, παιδιά, λες και κάνω τι να σου πω. Η μία από πάνω έκανε τα χαλιά. Οι άλλοι βύχουν. Νομίζω ναι. Πως. Λες και είμαι λίγο πριν το κάτι. Πριν πω στο κάτι, είμαι στα επίγοντα. Ναι. Νομίζω πως είναι ένα έτσι, σύνθημα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μια χαρά είναι. Είμαστε αληθινοί, είμαστε φυσικοί. Έτσι. Και οι κάμερες κάνουν τα δικά τους. Λένε τα δικά τους. Κάτσε να τους χαζέψουμε λίγο. Δεν τους θυμίζουν και οι δύο τους γέρους του Muppet Show. Ναι, έτσι. Έχεις δίκιο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Αμέτη Μουχαμέτη, λοιπόν. Αμέτη Μουχαμέτη θα κλείσουμε με αυτό. Το Σάββατο 7 του μηνός. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Μακρύ. Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω θα κλείσουμε με αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Cafe Bar Momenti για την φιλοξενία. Πίσω από τις κάμερες ο Παναγιώτης Γιωβανόπουλος, ο Τάσος Καμπάνης και ο Γιάννης Ζήνας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.